Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής Κρήτη σήμερα και πλέον μετράμε αντίστροφα σε ό,τι αφορά μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο και ο λόγος δέει για το 44ο ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕ Ράλι Κρήτης. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομιλού Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Πουλάκη, προκειμένου έτσι να συζητήσουμε για την προσεχή έτσι, αγωνιστική δράση. Κύριε Πουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Ήταν και κάπου λοιπόν ΑΕΒΕ Ράλι Κρήτης το Σαββατοκύριακο. Ένας αγώνας που κλείνει μάλιστα την αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου. Και βέβαια είναι και ένας αγώνας που προσμετρά και στο κύπελο Ράλι Κρήτης. Οπότε αναμένεται με ενδιαφέρον. Είναι ο τελευταίος γύρος του Πρωταθλήματος Ελλάδος. Έχουμε την τιμή να είναι ο τελικός στην Κρήτη. Οπότε και θα γίνουν εδώ οι μάχες για τις προκρίσεις. Μετράει και στο κύπελο Κρήτης, ράλι και... Ένας θεσμός που είναι μόνο για την Κρήτη είναι κύπελο ράλι και αναβάσεις μαζί. Μάλιστα. Μετράει και σε αυτό, οπότε είμαστε... Πείτε μας έτσι λίγο, δώστε μας την εικόνα πώς έχει κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελο Κρήτης. Εδώ ουσιαστικά θα κριθούν τα τρόπαια, τα κύπελα. Στην ουσία εδώ παίζονται σχεδόν όλες οι κλάσεις και η F2 και για την Κρήτη και για το Πανελλήνιο. Μάλιστα. Γι' αυτό θα υπάρχουν έντονες μάχες, οπότε όποιος έρθει στο βουνό θα περάσει πάρα πολύ καλά. Έχει να δει λοιπόν ωραία πράγματα. Και F2 και σε 6 έτσι. Και σε 6, ναι. Και να πούμε βέβαια ότι οι πρωταθλητές Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, Αναπολιωτάκης, Τσιούκας, αν πάρουν μια θέση στην τετράδα, ουσιαστικά εξασφαλίζουν και τον τίτλο. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θα γίνει, ναι. Οπότε... Η F2 έχει ξεκαθαρίσει ήδη, από ό,τι φαίνεται, με τους Κτιστάκηδες, τα αδέρφια Κτιστάκη. Είναι όμως εδώ και ο αμέσως επόμενος διεκδικητής τους από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα τέλος πάντων, ο Κωνσταντινίδης. Οπότε και αυτός είναι διεκδικητής του τίτλου της F2. Οπότε πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προσεχής αναμέτρηση σε επίπεδο Ράλι Κρήτης. Έχουμε, λέγοντας πριν για τον Αναπολιωτάκη και το Τζιούκα, έχουμε βέβαια και τα πληρώματα των Αλιγιζάκη και Χατζηδάκη, οι οποίοι έχουν ελπίδες. Μαθηματικά έχουν ελπίδες και οι Περουλάκη Σαρής. Μαθηματικά έχουν και τρεις. Έτσι, οπότε σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Είναι, να το πούμε στη γλώσσα που το λέμε εμείς, να τερματίσουν όλοι. Αν τερματίσουν όλοι, παραμένει ο Αναπολιωτάκης μπροστά. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, περνάει άλλο μπροστά. Γιατί είναι και τα απρόβλεπτα, τα μηχανικά προβλήματα που ποτέ δεν ξέρεις έναν αγώνα πώς θα σου βγουν αυτά. Αναφερόμενοι σε αυτά τα κριτικά πληρώματα και στους Κτιστάκηδες και σε πολλά άλλα πληρώματα που πρωταγωνιστούν στο Πανελλήνιο στερέωμα, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την παρουσία γενικότερα των κριτικών οδηγών σε πανελλήνιο επίπεδο, που βλέπουμε ότι έχουν σημαντικές διακρίσεις και παρουσίες. Σίγουρα τα κριτικά πληρώματα, θα το πούμε έξω από τα δόντια, ότι στηρίζουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φεύγουν από εδώ πληρώματα γύρω στα 7-8 αυτοκίνητα και στηρίζουν όλο το Πανελλήνιο. Δεν γίνεται το ίδιο βέβαια και με την υπόλοιπη Ελλάδα για το Ράλι Κρήτης, αλλά εμείς δίνουμε το παράδειγμα και είμαστε αρρωγοί σε αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται αυτό, κύριε Πουλάκη, ενώ βλέπαμε παλαιότερο ότι είχε ακόμη μεγαλύτερη έγκλη το Ράλι Κρήτης. Και παρότι έχει και ένα αγωνιστικό ενδιαφέρον και σίγουρα είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται άρτια, παραδειγματικά θα λέγαμε, έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οργανωτικό και αγωνιστικό. Δεν κάνουμε καταρχήν, δεν πρέπει να το τονίσουμε αυτό, καμία έκπτωση στα μέτρα ασφαλείας. Γιατί... Πρέπει να είναι οι ειδικές... Απαράβατος κανόνες. Έτσι, απαράβατος. Και εμείς σαν ΑΟΚ αυτό το στηρίζουμε και το κάνουμε χρόνια. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στο κομμάτι της ασφάλειας για να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τους αγωνιζόμενους από την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έρχονται. Ναι. Δεν μπορούμε να το. Ενώ τους κάνουμε παροχές, ενώ τα κάνουμε τα πάντα. Τους δυσκολεύουν οι δικές μας. Μπορεί να τους δυσκολεύουν οι δικές μας, μπορεί να τους δυσκολεύουν οι αθλητές μας, οι τοπικοί. Εμείς πάντως είμαστε παρόν σε κάθε διοργάνωση η υπόλοιπη Ελλάδα. Και από του χρόνου, να σου δώσω μια είδηση, ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσω και εγώ όλο το Πανελλήνιο. Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Να το ευχηθούμε και να πάνε όλα καλά. Οι συμμετοχές βέβαια έχουν κλείσει. Πόσες συμμετοχές έχουμε? Έχουμε 32 συμμετοχές. Ούτε καλό ούτε κακό νούμερο, αν λάβουμε υπόψη τις συγκυρίες. Περιμέναμε περισσότερους βέβαια. Εντάξει, έχουμε 4 πληρώματα εκτός Κρήτης.
που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι οι διεκδικητές, όπως σας είπα, της F2. Σωστά. Ο Κωνσταντινίδης. Είναι οι διεκδικητές της E6, που στις E6 αγωνίζομαι κι εγώ. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς για το καλύτερο. Σωστά, σωστά. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί εκτός από πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης είστε και ένα πλήρωμα που έχει δυναμική παρουσία, έτσι, μαζί με τον Γιώργο τον Μπουλάκη, ναι, τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι να είσαι μες στο αγωνιστικό αυτοκίνητο και να ζεις έτσι εκ των έσων όλη αυτή τη δράση? Είναι μια πολύ έντονη εμπειρία. Είναι όλα στο φούλ, η αδρεναλίνη σου. Είναι ένα μικρόβιο, ας το πούμε, που δεν φεύγει ποτέ. Mm-hmm. Όσο και να, δηλαδή, όταν πλησιάζουν οι αγώνες, είμαστε σε πάλξεις. Και βέβαια, το που θα τελειώσει ένας αγώνας, επί της ουσίας ξεκινάτε την προετοιμασία για τον επόμενο. Τώρα έτσι έχει δοθεί ήδη το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες για το πρόγραμμα του 2024. Περιμένουμε εγκρίσεις από την Ομοσπονδία μας για να ξέρουμε πού θα είναι οι αγώνες του πρωταθλήματος και πού θα πρέπει να πάμε. Και πραγματικά πρόκειται για μια γιορτή, θα λέγαμε, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έτσι, και εμείς που το παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια όλο αυτό το θεσμό του Rally Crete, αλλά και εσείς, έτσι, που συμμετέχετε σε όλο αυτό. Από την Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε τον τεχνικό έλεγχο, έτσι, πώς έχει το πρόγραμμα, να μας το αναλύσετε? Την Παρασκευή, λίγο, το απόγευμα, 4 με 7, θα γίνει ο τεχνικός έλεγχος για όποια οχήματα μπορούν να περάσουν την Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις, στη Μιλτιάδη Καράτζη, στο σέρβιτ ΣΥΤΑ και ΚΕΒΕ, και το Σάββατο το πρωί, 9 με 12, ξανά θα γίνει τεχνικός έλεγχος και διοικητικός έλεγχος στα αυτοκίνητα που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Από εκεί θα δοθούν, δηλαδή, οι εκκινήσαντες. Μάλιστα. Όποια αυτοκίνητα περάσουν τεχνικό έλεγχο, mm-hmm, τον τελικό. Και έχουμε 8 ειδικές διαδρομές, 71,4 ναι, αγωνιστικά χιλιόμετρα. Πείτε μας λίγο τις ειδικές διαδρομές, τι θα γίνει το Σάββατο, τι την Κυριακή, για να ξέρει και ο κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει. Ωραία. Να πούμε, κυρία Πετρούτσου, όμως, ότι ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι το ΙΤΑ και ΚΕΒΕ Rally Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, τη ΔΟΠΑΦΜΑΗ και το ΕΑΚΙ. Ο χορηγός επικοινωνίας σας εσείς. Ακόμα συνδιοργάνωση είναι και με το Δήμο Γόρτινας. Τα αγωνιστικά χιλιόμετρα, όπως είπατε, είναι 72 σχεδόν. Θα εξελιχθούν το Σάββατο σε 2 ειδικές διαδρομές. Η πρώτη ειδική διαδρομή είναι στα Κεράσια. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο μπαίνει 15 και 33. Οι δρόμοι κλείνουν 1,5 ώρα πριν, οπότε οι θεατές θα πρέπει να είναι 1,5 ώρα πριν μέσα στις ειδικές διαδρομές. Το παν είναι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ανθρώπων της οργάνωσης και με τους ανθρώπους της ασφάλειας, για να μην έχουμε απρόοπτα. Έτσι. Έτσι. 2 περάσματα το Σάββατο το μεσημέρι. Όπως σας είπα, 3.30 ξεκινάμε, περίπου 4 παρά 25. Το δεύτερο πέρασμα είναι στις 5 παρά 10 και έχουμε ξανά τερματισμό στο ΕΑΧΗ. Τι ώρα περίπου είναι ο τερματισμός του Σάββατο? Ο τερματισμός του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου το Σάββατο θα είναι γύρω στις 5.30. Η εκκίνηση είναι από το ΕΑΧΗ, 3 ώρα το μεσημέρι, όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην εκκίνηση. Και μετά έχουμε την Κυριακή το πρωί. Το πρώτο αγωνιστικό περνάει τα Κεράσια 10 και 29, οπότε ξανά 1,5 ώρα πριν όποιοι θέλουν να μπουν θα πρέπει να έχουν μπει. Μετά πάει Αγία Βαρβάρα 10 και 29, είπαμε στα Κεράσια, Αγία Βαρβάρα 11 και 12, ξανά Κεράσια στις 12 παρα 10, μετά Αγία Βαρβάρα 2 και 17, Κεράσια 3 παρα 5, ξανά τελευταία ειδική Αγία Βαρβάρα 4 παρα 20. Mm-hmm. Και έχουμε τερματισμό στο ΕΑΚΙ γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα. Γύρω στις 5 το απόγευμα, που θα γίνουν και οι απονομές. Οπότε Σάββατο Αυγενική, Κυριακή Αγία Βαρβάρα Κεράσια. Κεράσια Αγία Βαρβάρα, ναι, αυτές 3 περάσματα την κάθε ειδική. Ωραία, εκεί επικεντρώνεται, λοιπόν, η αγωνιστική δράση. Εκεί θα χτυπάει η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού την Κυριακή. Στον κόσμο που δίνει πραγματικά δυναμικό παρόν κάθε φορά, τους βλέπουμε έτσι με οικογένειες, και αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή γονείς με παιδιά να καταλαμβάνουν θέση στα βουνά για να έχουν έτσι μια καλή ορατότητα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση. Στον κόσμο αυτό τι μπορούμε να πούμε? Θα είναι, φαντάζομαι, καλός και ο καιρός. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός από ό,τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δελτία. Αυτό που έχουμε να τους πούμε, να ανέβουν στο βουνό και δεν θα χάσουν. Απλά, όπως σας είπα, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προχέας, ανθρώπων security και τους ανθρώπους οργάνωσης.
Μάλιστα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κυριακή, είπαμε, το απόγευμα γύρω στις 5 ο τερματισμός, ναι, ναι, για να έρθει ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι. Είναι το πάρτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κρήτη. Τους περιμένουμε όλους και θα αποζημιωθούν όλοι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Ευχαριστώ.